δύσκολη ερώτηση. Ο Δήμαρχος πρέπει καταρχάς να έχει όραμα για την πόλη, και επειδή ζούμε σε αυτή την πόλη από το 1975, υπήρξαν δημάρχοι με πολύ μεγάλο όραμα, το οποίο είναι άδικο να κριθούν σήμερα για τις συνθήκες τότε. Ο Δήμαρχος πρέπει να έχει όραμα, σαφώς έχουν σημασία τα πολιτικά χαρακτηριστικά που πρόσχεται, γιατί πρέπει να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι αντιλήψεις και οι απόψεις ενός δημάρχου έχουν να κάνουν με το ποιους θέλει να στηρίξει, με ποια πλευρά πρέπει να πάει και με ποιους πρέπει να αφήσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο Δήμαρχος να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα ψηφίσετε με βάση το πρόσωπο ή με βάση το κόμμα? Νομίζω ότι στις δημοτικές εκλογές έχουν λίγο σημασία τα κόμματα πλέον. Όμως ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος κουβαλά μαζί του και τα πολιτικά χαρακτηριστικά που σας ανέφερα. Άρα θα ψηφίσω τον υποψήφιο ο οποίος συμπληρώνει αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά, που συντάσσεται με τους αδύνατους, τους που συντάσσεται με τους μη προνομιούχους πολίτες και αυτούς οι οποίοι τελικά έχουν και ανάγκη. Γιατί οι έχοντες και οι κατέχοντες πολύ λίγη ανάγκη έχουν σε σχέση με την πλειοψηφία του ηρακλειώτικου λαού. Εγώ πιστεύω τον άξιο πρέπει να ψηφίσουν, όχι πολιτικά. Η πολιτική είναι πολιτική. Να μπορεί να εκφράζει τους ανθρώπους. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, θα ψηφίσουμε ανθρώπους που πρέπει να ψηφίσουμε για να αξίζουν να κάνουν κάτι για τον τόπο. Τα πολιτικά πρέπει πλέον να τα αφήσουμε στην άγρια και να κοιτάζουμε ποιοι αξίζουν να είναι στις θέσεις που είναι. Να είναι νέος, να είναι εργατικός, είπαμε. Νέο θέλετε? Νέο. Νέα δύναμη. Εγώ θέλω να ψηφίσω έναν άνθρωπο που να κάνει καλό στο Ηράκλειο. Από εκεί που ανήκει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο. Αυτό. Το πρόσωπο λοιπόν έχει σημασία για εσάς. Το πρόσωπο, ναι. Να είναι πρόθυμος για όλα, να προτιάζει το λαό, να τιάζει το Ηράκλειο, να τιάζει τον δρόμο. Κοίταξε ένα δρόμο, άμε εκεί παραπέρα. Παίρνει τα τέτοια κυκλοφορία, θα πάει στον Δήμο. Εγώ θα πάω στο μάξιμο να πάω εκεί γάμο. Εγώ θα ψηφίσω κομματικά. Γιατί η αριστερά βγάλει δημοκράτες, βγάλει αγωνιστές. Και τι άλλα πρόσωπα πρέπει να έχει ο Δήμαρχος για εσάς? Κοίταξε, όταν φτάνει ένα άτομο στην πυραμίδα να εξέχει, σημαίνει πως τα έχει όλα. Είναι προοδευτικός, σκέφτεται για το λαό. Εγώ είμαι εργάτης μια ζωή. Είμαι εργατική τάξη. Υποστηρίζω λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να είναι Ηρακλειώτης. Αυτό τα λέει όλα. Όχι, να σκέφτεται σαν Ηρακλειώτης, όχι σαν πολιτικός, όχι σαν να έχοντας αφεντικά, να είναι αυτός Ηρακλειώτης και να σκέφτεται το καλό του Ηρακλείου. Αυτό θέλω. Και όταν το διαπιστώσω ότι υπάρχει κάποιος, θα τον ψηφίσω. Όχι, καμία σχέση. Το κόμμα με το Ηράκλειο. Πρώτον, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την αυτοδιοίκηση με τα υπόλοιπα. Πρέπει να είναι ο νέος δήμαρχος γνήσιος Ηρακλειώτης, δηλαδή να ενδιαφέρεται για το Ηράκλειο, χωρίς μικροκομματικούς σκοπούς και τέτοια. Εγώ προσωπικά θα ψηφίσω κάποιον ασχέτως τι κόμμα είμαι, που νομίζω ότι είναι άξιος. Και όταν λέμε άξιος, εννοούμε να ενδιαφέρεται πραγματικά για το Ηράκλειο. Και όταν λέμε πραγματικά, το εννοούμε πραγματικά. Εγώ θέλω να ανεβαίνει πάνω, να πηγαίνει στο Υπουργείο και να χτυπάει το χέρι του στο γραφείο και να μην φεύγει μέχρι να πάρει αυτά που πρέπει για την πόλη. Το έχουν κάνει κάποιοι και έχει πετύχει. Να έχει πυγμή. Δεν ψηφίζουμε κομματικά. Θέλουμε να κοιτάξει το Ηράκλειο, αλλά κυρίως να κοιτάξει τους εμπόρους. Οι εμπόροι έχουν μια επισφάλεια. Όλη η ζημία βγάζουν. Ο δρόμος που δεν υπάρχει πλέον για να μπει στο Ηράκλειο κάποιος, ο πεζόδρομος, έχει διαλύσει τον εμποράκο. Εγώ ψηφίζω κόμμα. Να είναι δίκαιος άνθρωπος. Να κοιτάζει τον κόσμο και το περιβάλλον.